Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, κύριε Σκότζο. Καλημέρα σας. Τώρα είναι μια δύσκολη μέρα από ό,τι καταλαβαίνω για το χωριό και για την περιοχή, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι. Είναι ένας νέος άνθρωπος, mm-hmm. ο οποίος δούλευε για το μεροκάματο και τον βρήκε αυτή η ατυχία. Mm-hmm. Τώρα, εκεί δεν ζούσε εκεί, εκεί γεννήθηκε ο... Δεν ζούσε, ναι, εδώ γεννήθηκε στην Αθήνα, στην Αθήνα ήταν. Οι γονείς του, ο πατέρας του με τη μητέρα του, mm-hmm. όχι την καμενική του μητέρα. Mm-hmm. Επισκεπτόταν το χωριό? Ορίστε. Επισκεπτόταν, λέω, ο Βαγγέλης Μαλασικάδας στο χωριό? Ήταν ένα τυχές πάλι γεγονός. Πριν από κανένα μήνα ο αδερφός της μητριάς του, να το πω έτσι, mm-hmm. Είχε πεθάνει από κορονοϊό και ήρθε εδώ και είδε και τον πατέρα του και κάθισε εκεί, διότι δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Ο πατέρας του ήταν λίγο άρρωστος, σε μεγάλη προχωρημένη ηλικία, mm-hmm. και επισκέφθηκε το χωριό. Μάλιστα. Τώρα τι άνθρωπος ήταν, τι παιδί ήταν? Καλό παιδί. Εγώ τον γνώριζα από μικρή ηλικία. Mm-hmm. Συνομήλικη, σχεδόν συνομήλικη. Είμαστε 3-4 χρόνια διαφορά. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η είδηση τώρα έχει προκαλέσει θλίψη, έτσι δεν είναι, στην περιοχή? Και για το κυρίως... ένας νέος άνθρωπος, mm-hmm. Mm-hmm. και δεν ξέρω για να το έχει μάθει και ποτέ στον κόμμα. Α, λέτε... Ναι, ναι, είναι άρρωστος και δεν ξέρω τώρα αν το είπαν ακόμα, αν δεν το είπαν, δεν ξέρω τι είπα. Μάλιστα. Τι είναι, τώρα δεν υπάρχουν και λόγια να περιγράψουν αυτήν την κατάσταση, η οποία βεβαίως μας αναφέρεται. Ο κόσμος εκεί τι λέει? Είδα μια ανάρτηση στο Facebook εκεί μιας ομάδας που έχετε, στον Λονδίνο Βάλτο, που οι οποίοι όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο που έφυγε. Σίγουρα ήταν ένα καλό παιδί, παρόλο που δεν ζούσε μόνιμο εδώ, mm-hmm. εντάξει, ήταν πριν, ήταν μια. Τόσα χρόνια να ζούσε εδώ μικρός, έφυγε μετά, ξαναρχόταν με την αδερφή του που είναι στην Αθήνα. Mm-hmm. Μετά ο πατέρας του ζούσε εδώ πέρα, έχει κάποια χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, 30. Mm-hmm. Που ζει εδώ μόνιμα, συνταξιούχος. Mm-hmm. Ξέρετε αν θα γίνει η ταφή του εκεί στο χωριό? Δεν με ειδοποίησε κανένας, αλλά δεν νομίζω τώρα, αφού είναι τα παιδιά του σε μεγάλη ηλικία, νομίζω mm-hmm. ότι θα γίνει στην Αθήνα. Υπάρχει πληροφορία ότι αναγνωρίστηκε από τον γιο του, από κάποια τατουάζ που είχε... Ναι, ήταν τα παιδιά του πέρα. Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Σκότζο, ευχαριστώ πολύ. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.